Μπασκετάκι Θεσσαλονίκα, όλα έτοιμα λοιπόν για να δούμε ένα παιχνίδι ανάμεσα. Στην ομάδα ΖΕΣ Πηλέας, την ομάδα με τα μπλε και την γνωστή ομάδα πλέον βετεράνη Ultra Wolf Στεφανινά. Όλα έτοιμα λοιπόν για το παιχνίδι, θα πω όλους τους παίχτες. Για τον Αδάμαστο, ο Κουτσογιάννης ο Ηλίας, ο Καραπαναγιώτης ο Γιάννης, ο Καραγιαννίδης ο Χαράλαμπος, ο Τέγος ο Φίλιππος, ο Πασχαλούδης ο Ευάγγελος, ο Μακρύτης ο Χριστόφολος, ο Κεσίδης ο Κωνσταντίνος, ο Μπατσίλας ο Θεόδωρος, ο Κουκουρέλης ο Χρήστος, ο Καραντάκης ο Κωνσταντίνος, ο Ακελαρίδης ο Φώτης, ο Νακόπουλος ο Γιάννης, ο Κατεμίδης ο Αλέξης, ο Κοζόνης ο Δημήτρης, ο Τσιαμπάκος ο Αλέξης, ο Θανασιάδης ο Ζωφύρης. Και για τους λύκους ο Σίμοβιτς, ο Αλεπάκης ο Δημήτρης, ο Κατρανίτσας, ο Κυράνος ο Μιχάλης, ο Κουρδάκης ο Μιχαήλ, ο Ιασονίδης ο Ιάκωβος, ο Τούλιος ο Απόστολος, ο Νικόλος ο Αλβανός, ο Γκαγκασούδης ο Αθανάσιος, ο Πολυχρονιάδης ο Γιάννης, ο Δημήτρης ο Γραμματίκας και ο Μουραπίδης ο Κόσμας. Κατοχή της μπάλας για τους μπλε. Ζες Πηλέας για τρεις. Δεν έχουμε σκορ, το αμυντικό για το νούμερο 8. Η Λίκη είναι χαμηλό σχήμα. Χαμηλά η μπάλα, ωραία κίνηση, αστοχή, το παίξουμε το νούμερο 9. Ο Ζες Πηλέας έχει την κατοχή. Ο Ζες Πηλέας με το 11. Το νούμερο 17, σου τρία πόντα από μακριά, άστοχο. Αμυντικό rebound για τους Λύκους. Νάκος, ο Σέρβος, Σίμοβιτς Μπλάντεν, έχουμε σκορ 0-2 για την ομάδα των Λύκων. Ο Ζεύς θα απαντήσει, όχι, αστοχή. Άστοχο σουτ, το επιθετικό και το αμυντικό, θέλει να τρέξει στην Λίκη, στον εφηγιασμό, Σέρβος Κανά. Ανάποδο lay-up, αστοχή, το νούμερο 2 το αμυντικό Ζεύς Πηλέας, κατοχή της μπάλας, πολύ ωραία. Ωραία κίνηση, αλλαγή κερδίου στον αέρα, καλάθι και φάουλ. Σπουδαίο καλάθι. Ο Μακρύδης, ο Χριστόφορος, δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή, 8-22. Τάσος Χριστόπουλος, μπασκετάκι Σαλόνικα, μπασκετάκι Summer Cup. Άστοχο, κακή βολή. Το νούμερο 9, το αμυντικό. Και το καινούργιο playmaker, τον Λίκο, το νούμερο 8, κατεβάζει την μπάλα. Ο Πολύπυρος Πολυχρονιάδης. Ο Μπλάντεν. Σίμοβιτς. Πατώντας τελική, ωραία κίνηση, καλή όμως η άμυνα της ομάδας της Πηλέας. Jump stop από την κορυφή, άστοχος. Το επιθετικό, ναι, είναι γεγονός. Παίρνουν τα βήματα μέχρι μέσα, ωραία άμυνα, κλείστηκε. Ωραία assist, κερδισμένο φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές από τον Πολυχρονιάδη που το παραδέχεται. Ο παίκτης της Πηλέας με το νούμερο 8 έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Κουτσογιάννης, ο Ηλίας. Μέσα η πρώτη, εύστοχη. Μπροστά η ομάδα. 3-2. Εύστοχος και στη δεύτερη, 4-2. Μπλάντιτς, άστοχος ο Σέρβος, κάτω αρχή της μπάλας για την ομάδα της Πηλέας.
πόντων. Εύστοχο. Εξαιρετικός εκτελεστής το νούμερο 16. Ο Χριστόφορος ο Μακρύδης ξανά κάνει το εστάδιο. Στο τριόποδο για τους Λύκους. Το νούμερο 9 ο Πολυχρονιάδης. Πολύ πύρος κλείστηκε όμως. Κοιτάξτε από 4-5 παίκτες. 7 δεύτερα απομένουν. Λάδης. Δύσκολη φάση ασίς. 3 δεύτερα. Σουτ φοράζει ο Νικόλας Αλβανός, ο αρχηγός του Τύρο Λουκ. Προπονητής των Λύκων. Ο Ζες Πηλέας. Ωραίος συνδυασμό. Επέστρεψαν όμως όλοι οι Λύκοι, τραγούδι και φανινά, πολύ πυρή ομάδα. Οι Πηλαιώτες είναι μπροστά, ωραία κίνηση, το νούμερο 8, jump stop, χαμηλά άτομο. Το αμυντικό, το φύγει μπάλα, το γλίστρισε. Ωραία ξανά, ο Χριστόφορος ο Μακρύδης. Ο Πολυχρονιάδης. Σου τριών πόντων, άστοχο για τους Λύκους, το αμυντικό. Time out. Μισή λεπτά από μένα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Τζες Πηλέας για 3 με το νούμερο 11 άστοχο. Τάχιστα ασίστ στον Μλάδιτς. Καλά αυτή για την ομάδα των Λύκων. Με εφνιδιασμό 9-4. Το νούμερο 8 από την ομάδα του Τζες. Ξανά ο Χρυστοπορίδης. Με δεύτερη προσπάθεια. 11-4. Ο γραμματίκας μπήκε μέσα. Ο Ζεφ κοντρολάρει το παιχνίδι, παίρνει τα βήματα, αστοχή, επιθετικό το νούμερο 16 ξανά. Ο Μπλάντεν κόβει την μπάλα έξω. Πόντο μέσα στο καυτό, το νούμερο 17, 14-4. Ο Φίλιππος ο Τέγος. Ο προπονητής τον Λύκο προσπαθεί να ξυπνήσει την ομάδα του Κάρδος, κάνει με αλλαγή. Τρέχει στον εφνιδιασμό. Θα την προλάβει το 17, θα την προλάβει. Λάθος όμως, βήματα. Λάθος όμως η εκτέλεση από τον Διονύση τον Πετρανίτσα. 14-4. Σου τριών πόντων. Άστοχο. Η Λύκη είναι πίσω με 14-4. Ο Μλάδης το επιθετικό, παλεύει και ευστοχή. Ήταν...
14-6. Ωραία, πάρα πολύ ωραία κίνηση, jump stop και καλάθι. 14-8 για τους Knicks. Ο Χουρδάκης, ο Μιχαήλ, ο Ντόκτορ Ζες Πιλέας στην επίθεση. Ωραίο σούτ, άστοχο όμως. Ο Μπλάδιτς είναι εκεί, 14-8, 2-36 πριν από το τέλος του πρώτου του δεκαλέπτου. Τάσο Χριστόπουλος μπασκετάκι στα νέμικα. Δύσκολο σούτ ο Κατρανίτσας, ο Διονύσης. Αστοχή, το αμυντικό, η ομάδα της Πιλέας. Δεκατέσσερα-οχτώ. Σουτ τριών πόντων, άστοχος ο Ζες. Ο Νέις Ινσόν με το νούμερο 7. Ο Μιχάλης Κυράνος πήρε το... Βάζω, έκανε ένα λάθος, έχουμε αλλαγές. Ο Κυράνος. Τα βάζει με την τύχη του. 14-8 παραμένει η ομάδα της Πηλέας. Θα μιλά την μπάλα. Παραλίγο το λάθος, καλή άμυνα από τους Νίκους. 3 δεύτερα από μένους, μακρινό σουτ. Καλή άμυνα από τους Νίκους. Το επιθετικό θέλει να τρέξουν με το στρατηγό του General. Ο Μλάδιτ. Έξω η μπάλα. Έχουν κλείσει τις γραμμές οι πιλαιώτες. Πολύ καλή άμυνα. Ο Κατρανίτσας, το νούμερο 8, θα πάρει το σουτ. Ένα λεπτό από μένα. Ωραία στον ευνηδιασμό. Περνάει κάτω από την μπασκέτα. Φοβερό και τρομερό καλάθι. Το νούμερο 16. Ο Μακρύδης ο Χριστόφορος. Ωραία! Σε δεύτερο χρόνο ο Πασκαλούδης ο Βαγγέλης. 18-8. Ο Τόλης βγαίνει εκτός. Και θα μπει μέσα ο Πολύπυρος, ο Γιάννης ο Πολυφωνιάδης. 39 δεύτερα πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μλάδης για 3, ο σέρβος αστοχή. Πόδι και η κατοχή της μπάλας για την ομάδα της Πηλέας. 18-8. Έφτασε η μπάλα στην κατοχή του, αστοχή, μάχης επιμαχών. 12 δεύτερο, Ζεύς είναι στην επίθεση, jump stop. Σκόρερ, ο Κουκουρέλης ο Χρήστος, 4 δεύτερα για τους Λίκους, 3, 2, 1. Δεν προλαβαίνει ο Κατρονίκας, 20-18 σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Κατοχή της μπάλας για τους Ultra Gold Στεφανινά. 20-18. Πολυχρονιάδης Γιάννης, έστωχος. Μειώνει διαφορά στις 10 double score για τους πιλαιώτες που έχουν και την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία να αλλάξουν την μπάλα το νούμερο 2 μέχρι μέσα. Αλλάζει χέρι στον αέρα και κάνει το 22-20 με το νούμερο 2. Ο Καραπαναγιώτης ο Γιάννης. Ζώνη παίζουν οι πιλιώτες. Πολυχρονιάδης. Μεγάλος μπόμπερ. Νάτος, σας το είπα. Ο Γερόνικος. Στυλοβάτης της ομάδας του Κεφαλινά. Από τους πιο παλιούς παίχτες.
Αλλαγή για την ομάδα της Πηλέας τώρα, ετοιμάζεται. Παίρνει τα βήματα. Το αμυντικό για το νούμερο 12 τον Λούκο. Jump stop. Και εύστοχο καλάθι. Ο γιατρός, δεν τάξει ο Χαρδάκης Μιχαήλ, κάνει το 22-14, στους 8 η διαφορά. Το νούμερο 16, jump stop, άστοχο. Ο Μλάδι το αμυντικό, 22-14, 8 και 15. Ωραία assist. Ωραία συνεργασία για τους Λίκους, Ούντραγουλ, Στεφανίνα, Γιασονίδης, Ιάκωβος. 22-16, ροκάνησαν τη διαφορά οι Στεφανινιώτες, η Λίκη. Ωραία assist και καλάθι και φάουλ. Το νούμερο 16 λοιπόν για την ομάδα της Πηλέας, Δεύς Πηλέας, ο Χριστόφορος, ο Μακρύδης. Έχουμε διπλή αλλαγή για το ΖΕΣ, μπαίνει το νούμερο 8 και νούμερο 11. Το νούμερο 18 μπαίνει στη θέση του Κατρανίτσα για τους Λίκους. Είναι. 24-16. Κλείστηκε. Δύσκολη φάση για Κοβίδης. Ο Πολυχρονιάδης πανταχού παρών. 24-18. Ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο Ζεύς με το νούμερο 7. Χαμηλά η μπάλα. Ωραία κίνηση. Έκανε το κάτι παραπάνω. Δεν το περίμενε και το νούμερο 16. Το νούμερο 7. Αστοχή. Σουτάρι. Πάρει για το επιθετικό, ξανά η μπάλα. Αστοχή. Ξανά όμως. Αστοχο ξανά. Ο Μλάδης τρέχει μόνος του, αλλά είναι με τρεις. Έχουν επιστρέψει όλοι οι παίκτες του ΖΕΣ, απίστευτο. 5,5 περίπου λεπτά πριν από το ημίχρονο, ο Χριστόπουλος, ο Σέρβος. Δεν το κατάλαβε, δεν το περίμενε το Βίρκη. Το κατάλαβε ο ΖΕΣ και έχουμε αλλαγή. Με το νούμερο 17 θα μπει. Ο Τέγος, ο Φίλιππος. Με το νούμερο 17. Αστοχή. Επιθετικό όμως μαζεύει. Ο Κουστογιάννης. Παίρνει τα βήματα. Ωραία κίνηση, αστοχή. Με το ένα χέρι. Τέσσερα δευτερόλεπτα για τους Λίκους που έχουν την ευκαιρία να μοιάσουν. 24-18. Ο Μλάντεν, Πολυχρανιάδης Γιάννης. Κόβεται. Σου τριών πόντων. Άστοχο. Το αμυντικό για την ομάδα της Πηλέας. Ωραία κίνηση. Ο Κώστας ο Κεσίδης. 26-18.
Ο Μλάζης φεύγει μόνος του, παίρνει τα βήματα, ένα εύκολο καλάθι. 26-20 έχουμε αλλαγή, γρήγορο παιχνίδι, 4 λεπτά που μένουν. Διπλή αλλαγή για τους Λύκους. Πολυχρονιάδης εκτός. Άμυνα από τους Λύκους, όπα, προσοχή θέλει. Ο Μλάδιτς, τον ενδιασμό, jump shot. Διασχίζει, είναι 3 με 2 τώρα οι πιλαιότες. Ωραία κίνηση. Φοβερό καλάθι. Ο Μλάδιτς στου τριών πόντων, δύσκολο Κατρανίτσας. Οι πιλαιότες τρέχουνε. Πολύ καλή ομάδα ο Ζεύς. Δύσκολο σούτ ο Νίρος Σελθόντας. Ο Μλάδιτς. Παίρνει τα βήματα, κάνει τα βήματα, μάλλον δεν πήρε τα βήματα. Για τους πιλαιότες μπήκε ο... Ξανά ο Μακρύδης, ο πρώτος χώρος νομίζω είναι. Μακρύδης, Στέγος. Καραντάκης. Στον τριών πόντων. Άστοχο το επιθετικό όμως. Και ξανά ο Κουκουρέλης. Ο Κουκουρέλης ήταν αυτός που κάνει το σκορ 31-20. 3 λεπτά απομένουν. Ωραία φάση. Layup. Και έχουμε αλλαγή για τους πιλαιότες. Θα μπει μέσα ο Καραγιάννης. Ο Καραγιάννης και θα βγει ο Καραντάκης. 31-20. Έχουν προβάδισμα η ομάδα της Φιλίας, ο Ζεύς. Οι Λύκοι πίσω στο σκορ κυνηγάνε. Με καινούριο σχήμα θα playmaker οι Λύκοι. Ο προπονητής θέλει ο Νικόλας να ανακατεύσει την τράπουλα, βάζει μέσα λεπάκι. Στου τριών πόντων. Άστοχο. 2 λεπτά περίπου για το ημίχρονο, Τάσο Χριστόπουλος μας και τα Ξαλονικά. Καλάθι για την ομάδα των Λύκων. Πιάστηκε στον Ήπρο η ομάδα του Ζεύς Πηλαίας. Ζώνη 2-1-2 για τους Λύκους. Χριστοφορίδης στη γωνία, το σκέφτεται. Καλή άμυνα, φεύγει στον ενδιασμό ο Μλάντης, παίρνει τα βήματα. Για 1-24. Το μομπέντρο το έχουν οι Λύκοι αυτή τη στιγμή. Τραγούδισε πανινά, δεν τα παρατάνε, γι' αυτό λέγονται Λύκοι. 31-24 στο τρίο πόντο, άστοχο. Οι πιλαιότες στο αμυντικό εύκολα. Θα τρέξουν, δεν υπάρχει λόγος. Περίπου ένα λεπτό απομένει. Ο Κουκουρέλης, καλός και στις μπάλας. Θα πάρει το φάουλ. Διπλή αλλαγή για Λύκους.
Και για την Πηλαία μπαίνει ο Κουτσογιάννης, ο Ηλίας με το νούμερο 8. Ο Ηλίας ο Κουτσογιάννης στη θέση του Κεσίδου. Σου τριών πόντο, ναι! Χρήστος Κουκουρέλης. 34-24. Χωρίδης για την Πηλαία. 35 δεύτερα, τα 17 για την ομάδα της Πηλαίας απομένουν και για άλλη επίθεση. Σου τριών πόντων. Ο Αλεπάκης το αμυντικό γραφώνει την μπάλα. Μία επίθεση για τους Λύκους και περίπου 4-5 δεύτερα για τους Πηλαιώτες. Για τον Ζεύς. Για το Δία δηλαδή. Ο Ζεύς του Διός. Το playmaker των Λύκων. Παραλίγο το κλέψιμο, 6 δεύτερα, μέχρι μέσα, δύσκολο, κερδίζει το φάουλ στο 8 δεύτερα. 34-24 στους 10 διαφορά. Απ' έξω τελικά η μπάλα. Στο τριών πόντων ο Κατρανίτσας άστοχος. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Ζες Πηλαίας 34, Λίκη Ultra Gold Stefana 24. Επιστροφή και πάλι. Χάνουν ένα εύκολο θεωρητικά καλάθι και το δεύτερη ευκαιρία. Η Λίκη είναι δύο μέρα, ναι. Πολυχρονιάδης, ασίς. Δεν είναι ασίς, καθώς δεν ευκόλυψε. Ο παίκτης των Λίκων. Δεξίλεγα, καλάθι, σκόρερο Κεσίδης. Ο Μλάδης μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ για το Σέρβο. Από τους καλύτερους Λύκους, 36-26. Οι Λύκοι έχουν και κάποιες απώλειες. Μέσα ο Μλάδης, στους 9 η διαφορά. Ωραία κίνηση, πάρα πολύ ωραία καλάθι, Παλικαρίσκη. Ο Πασχαλούδης, ο Ευάγγελος. Κλέψιμο. Στον ευρυδιασμό παίρνει τα βήματα. Καλάθι και φάουλ. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια για την ομάδα της Πηλαίας. Thank you.
Το κλέψουμε ξανά. 42-27. Να δούμε ποιος θα είναι και ο MVP Hollow Brand. Τα 2-27, μεγάλος η ομάδα της Πηλαιάς στην διαφορά, με πολύ ωραίο μπάσκετ εναλλαγών και συστημάτων όπως είναι τα θεματισμών. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Τρέχουν οι Λύκοι, με το βραχύσωμο. Ναι, και λάθος, έχουμε αλλαγή διπλή. Θα μπει το νούμερο 16 και το νούμερο 17, έξω το νούμερο 11 και το νούμερο 8 και Σίδη. 42-27. Αφιερώνει το καλάθι ο Μακρύδης, ο Χριστόφορος. Νομίζω ότι βάζει υποψηφιότητα για MVP Hollow Branch. Ο Βλάδιτς, ωραία κίνηση, έπρεπε να το τελειώσει εκεί από ό,τι λέει ο προπονητής της. 44-27. Σακελαρίδης. Ωραία κίνηση. Έκοψε, πήρε ο Τέγος, ο Φίλιππος τέλειωσε. Θα κλέψει και την μπάλα. Όχι, δεν θα την κλέψει. Θα την κλέψει. Παραλίγο. Αλλαγές. Σου τριο πόντο. Άστοχος ο Βλάδης. 4 λεπτά από μεν για το δέντρο στην τρίτη δεκαλέπτητα στο Σόπλος Μπασκετά Κεσσαλονίκα. Ωραία, ωραία η ομάδα του ΖΕΠ. Πολύ ωραία καλό. Σου τριών πόντων. Το επιθετικό βήματα. Καλή άμυνα. Έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Διός. Ο Κεσίδης θα μπει στη θέση του Πασχαλούδη του Βάγγελου.
Σουτ μακρινό άστοχο. Ωραία. Το καραντάκι θα το φαντήλες. Επιθετικό. Είναι άστοχος, τα βάζει με την τύχη του. Οι πιλαιότητες είναι βιασμό. Λάθος. Ο Βλάδης. Παίρνει τα βήματα. Όπα, όπα. Τέσσερις παίκτες της Πηλαίας πήγαν να το σηκώσουν. Γλίστρησε εκεί πέρα ο Σέρβος. Έχουμε αλλαγή. Ο Κατρανίτσας και ο Πολυχρονιάδης θα μπει. Δύο ελεύθερο δομή για τον Μλάντιτς. Ο Χριστόφορος ήταν αυτός. Δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή, 52-29. Έχει μεγαλώσει αρκετά διαφορά. Η Λίκη τα έχουν παρατήσει, έχουν σηκώσει τα χέρια. Βγαίνει το παιχνίδι τώρα για την ομάδα του Διός. Ωραία. Τρίποντο, άστοχο. Ξανά οι πηλαιότητες, άστοχοι, 52-29. Η διαφορά πιστεύω δεν αντικατροπίζει τη διαφορά δυναμικά των δύο ομάδων. Απλά αυτή τη στιγμή έχουν πιάσει Πολυχρονιάδης. Όπως σας έλεγα, έχουν πιάσει απόδοση, τρομερή απόδοση. Οι πηλαιότητες τους γίνουν τα πάντα. Οι αυτοματισμοί, ωραίες επιθέσεις όπως αυτή. Δύο ελεύθερες βολές. Παράση! Αυτό. 53-29 παραμένει. Περίπου 152 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Πολυχρονιάδης. Ο Κατρανίτσας, ο Διονύσης. Άστοχο. Ο Ζεύς. Δύο πόντων, συγγνώμη, τον Χρονιάδης στο rebound. 53-29. Σου τριο πόντων, μέσα. Ο Τόλης ήταν αυτός. Ήρθε η ώρα του Σακίλ. Δημήτρης Αλεπάκης. Οι πιλαιότες κάναν αλλαγές. Τριπλή αλλαγή κιόλας. Πασχαλούδης εντός.
Κουτσογιάννης εντός. Του τριωμόντων με ταμπλό απίστευτο. Τρέχτος Κουκουρέλης. Ο Πολυχνοδιάδης. Δύο βολές για τον Γιάννη τον Πολυχνοδιάδη. Αλλαγές σε κατέρωθεν. Στον γκάλα θα τον αχρήσουν οι πρώτοι. Πενήντα δεύτερα από μένα. Εξαιρετικό! Ήταν για highlight αυτή η φάση. Λάθος το Αλεπάκι. Εννιά δεύτερα για τους πιλαιώτες, σου τριών πόντων. Άστοχο το επιθετικό. Ξανά η ομάδα της Πιλαίας. Ο Αλεπάκης ξανά, πολύ δυνατά. 18 δεύτερα απομένουν, όλα είναι για την ομάδα των Νίκων. 56-30. Κατρονίστας άστοχος, βιάστηκε. Βιάστηκε, 56-30. Πέντε δεύτερα στο χώρο. 56-30. Τέλος τρίτου δεκαλέπτη. Δεν χάσαμε τίποτα. Το 60-35 παραμένει. Προηγείται με διαφορά η ομάδα ΖΕΣ Πιλαίας. Πολύ καλή ομάδα. Τον ευρυδιασμό. Ωραίος ευρυδιασμός. Πάρα πολύ ωραίο Μλάδιτς, καλάθι. Πίσω, πίσω. Δηλαδή 37. Δύσκολο σουτ μακρινό. Ο Μλάδης.
Περίπου 5 λεπτά από μένα, 62-37 και έχουν κρυφθεί όλα θεωρώ. Απλά τώρα βλέπουμε ένα ωραίο ανοιχτό μπάσκετ. Στον εμβιασμό, ο Ζωές Πηλέας, ωραία assist, αστοχή, οπότε δεν ήταν assist. Ο Πολυχρονιάδης, γρήγορα ζητάει, ακούραστος ο Γιάννης. Δύο ελεύθερες βολές. Μέσα η πρώτη. Αστοχή στη δεύτερη. Ανανέωση χρόνου. Εύστοχο ωραίο σουτ. Άλλο ένα. Επιθετικό. Αλλά στόχησε ο Μλάντιτς. Αλλαγές, αλλαγή πεντάδας για τους Λύκους, τριπλή αλλαγή για τον Ζεφ. 4 λεπτά από μένα νομίζω, τι νομίζω, 64-38 όλα έχουν κριθεί. Μόνο το τελικό αποτέλεσμα να μάθουμε. Τιτάνιος. Σου τριών πόντων. Άστοχος. Το πλέσιμο από τον Κατραλίτσα. 64-38. Τα δευτερόλεπτα απομένουν. Ζες Πηλέας μπήκε με το δεξί, η Λύκη
μία από τις αρχαιότερες ομάδες της Λίγκας, στραβοπατά 66-38. Το μόνο που απομένει είναι να μάθουμε το τελικό μας, το τελικό αποτέλεσμα. Σημαντικό βήμα πρόκρισης για το Δία. Ζεφ, η Λίγκα ακόμα. Αλεπάκης για τρεις. Αλεπάκης για τρεις. 1,5 λεπτό απομένει στον συνδυασμό. Ο Μλάδιτς, ακούραστος. Ο Μλάδιτς και Πολυχρονιάδης. Πάλεψαν σαν λύκη οι υπόλοιποι. Είχε η ομάδα του Νικόλα του Αλβανού και κάποιες απώλειες από αυτούς τους παίχτες που μας έχουν συζητήσει, γιατί είχε ένα αρκετά μεγάλο ρόστερ. Κατέβηκε με αρκετές ελλείψεις σημαντικών παίχτων. Ο Ζεφ έδειξε από την αρχή ποιος θα είναι αφεντικό. Ξεκινάμε το δεξί, 67-38. 67-38, 90 δεύτερα απομένουν. Θανάση, πες να βγάλει φωτογραφία τα φύλλα και να τα ανεβάσουμε ομαδική. Ένα λεπτό μας χωρίζει. Ο Ζεφ στην επίθεση. Δεύτερα. Ακούραστη πιλότητα. Το κλέψιμο.
Αλεπάκη στον εφηδιασμό. Θα πάρει το σούτ τριών πόντων. Χειροκρότημα Δημήτρης Σακίλ Αλεπάκης. Αποθεώνεται. 18 δεύτερο νομίζω είναι το τελικό σκορ. Ζες Φιλέας Ούλτρα Γουλ Στεφανίνα 68-41.